Γύρα αξιόπιστα και αμερόληπτα. Ματιές στα σπορ, blogspot.gr. Πριν περάσουμε στα πρωταθλήματα, για να μην υπάρξουν περισσότερο παρερμηνίες με εκφράσεις, η ακριβής έκφραση, έχω εδώ την ακριβή έκφραση του παρατηρητή του κυρίου Παναγιώτη Κορυφίδη, η οποία ήταν μέσα σε άλλα ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια που έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών μεταξύ τους. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, αυτό έγραφε ο παρατηρητής του αγώνα στην έκθεσή του. Αυτό. Πάμε να δούμε τι έγιναν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Στην ΕΠΣ Κοζάνης, στην Α κατηγορία, 24 φορές βρήκαν δίχτυα οι επιθετικοί στην 10η αγωνιστική. 3 νίκες γηπεδούχων, 4 νίκες φιλοξενούμενων και μία λευκή ισοπαλία. Μεγάλο διπλό της Χαραυγής μέσα στη Σιάτιστα που την έριξε από την κορυφή. Διατήρησε την παράδοση. Πέρασε από το Βελβεντό η Κοζάνη και έπιασε πρώτη θέση. Λίγησε την αντίσταση της Λευκόβρησης στο Βόλιο και βρίσκεται παρέα με την Κοζάνη στην κορυφή. Μεγάλη σημασία νίκη οι ακρίτες που ανεβαίνουν στη βαθμολογία. Επανήλθε στις επιτυχίες η Γαλατινή με διπλό στην Πτολεμαΐδα. Άσφαιρη ισοπαλία στο ΔΑΚ, μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις Μακεδονικός Κοζάνης και Τιτάν. Μία καθαρή νίκη κατέληξε αγχωτική για την νέα νίκη. Εντυπωσιάζει ο φετινός ΠΑΟ Κίλων, καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο την ΑΕΚ. Να δούμε τα αποτελέσματα. 10η αγωνιστική, Ακρίτες Κοζάνης, Εθνικός Βατερού 4-2, Μακεδονικός Κοζάνης Τιτάν Σερβίων 0-0, Βελβεντό Κοζάνη 0-4, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας Γαλατινή 0-1, Μακεδονικός Σιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 0-2, Αλιάκμο Νεανής Ακαδημία Ερακλής Πτολεμαΐδας 3-2, ΠΑΟ Κίλων ΑΕΚ Κοζάνης 3-0, Δόξα Λευκόβρησης Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου 1-2. Στην πρώτη θέση Κοζάνη και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου με 27 βαθμούς. Στους 25 ο Μακεδονικός Σιάτιστας, 22 ο Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, στους 20 ο ΠΑΟ Κίλων Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης 18 μαζί με την Γαλατινή, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας 15, Τιτάν Σερβίων 14 βαθμούς, από 9 ΑΕΚ Κοζάνης και Ακρίτες Κοζάνης, στους 8 το Βελβεντό, ο Αλιάκμο Νεανής και ο Εθνικός Βατερού, Ακαδημία Ερακλής Πτολεμαΐδας 4 βαθμούς και χωρίς βαθμό η Δόξα Λευκόβρησης. Επόμενη αγωνιστική, Εθνικός Βατερού Τιτάν Σερβίων, Κοζάνη Ακρίτες Κοζάνης, Γαλατινή Μακεδονικός Κοζάνης, Ακαδημία Ερακλής Πτολεμαΐδας Βελβεντό, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας, ΑΕΚ Κοζάνης Αλιάκμο Νεανής, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου Μακεδονικός Σιάτιστας, Δόξα Λευκόβρησης, ΠΑΟ Κίλων. Στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, 16 γκολ σημειώθηκαν στην ένατη αγωνιστική. 3 νίκες γηπεδούχων, μία φιλοξενούμενων και μία ισοπαλία. Ξεφεύγει πάλι το πρωτοχώρι. Συγκάτοικοι στη δεύτερη θέση, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής και ΑΟ Κρόκου. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΟ Κρόκου Ερμής Πεθωνορέματος 3-1, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής Άνω Κόμη 1-1, ΑΕΚ Κρανιδίων Πρόδρος Μεταξά αναβλήθηκε αυτό το παιχνίδι, Κένταυρος Πρωτοχωρίου Απόλλων Αυλών 5-1, Αναγέννηση Λιβαδερού ΑΕΚ Κεσαριάς 2-0, ΕΑΣ Μικροβάλτου Έλατος Ελάτης 0-2, ΡΕΠΟ Η Καρυδίτσα. Στην βαθμολογία, Κένταυρος Πρωτοχωρίου 25 βαθμούς, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής 17 μαζί με τον ΑΟ Κρόκου, Άνω Κόμη στους 15, από 14 Ερμής Πρωτονορέματος και Αναγέννηση Λιβαδερού, στους 10 Πρόοδος Μεταξά, Καρυδίτσα 9, Ελάτη 8 βαθμούς, από 6 ΑΕΚ Κρανιδίων και ΑΕΚ Κεσαριάς, Απόλλων Αυλών 5, ΕΑΣ Μικροβάλτου 1. Από έναν αγώνα λιγότερο έχουν ο Μεταξάς και τα Κρανίδια. Επόμενη αγωνιστική, ΑΕΚ Κρανιδίων ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, Άνω Κόμη Κένταυρος Πρωτοχωρίου, Πρόοδος Μεταξά Αναγέννηση Λιβαδερού, ΑΕΚ Κεσαριάς ΕΑΣ Μικροβάλτου, Καρυδίτσα Ερμής Πρωτονορέματος, Έλατος Ελάτης ΑΟ Κρόκου, ΡΕΠΟ Απόλλων Αυλών. Στην δεύτερη κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο, 20 γκολ σημειώθηκαν. Έχασαν στα χαρτιά τους αγώνες τους Περδίκας και Καριοχώρη. Μία νίκη γηπεδούχο και 2 νίκες φιλοξενούμενων στην κουτσουρεμένη αγωνιστική.
Παραμένει μόνος πρώτος ο Ατρόμητος. Πέρασαν στη δεύτερη θέση οι Ελπίδες. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΚ Καλαμιάς, Κεραυνός Πετρανών 3-0. Δανάη Κοζάνης, ΑΕΠ Ερδίκα 3-0, Άνιθ Αγώνα. Κοζάνη 2004, Ατρόμητος Πολεμαϊδας 1-6, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, Βέρμιο Γαργιοχωρίου 3-0, Άνιθ Αγώνα, Δόξα Βερμίου Πύργων, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 2-4, Πρόοδος Κομνηνών, Ερμής Ασβεστόπετρας 3-1. Ρεπό η Δόξα Μικροκάστρου. Στην βαθμολογία, Ατρόμητος Πολεμαϊδας 19 βαθμούς, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης 18, από 16 Βέρμιο Γαργιοχωρίου, Πρόοδος Κομνηνών, Ερμής Ασβεστόπετρας και Περδίκας 15, ΑΕΚ Καλαμιάς 12, στους 10 Δόξα Βερμίου Πύργων και Δανάη Κοζάνης, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 9, 6 βαθμούς Κεραυνός Πετρανών, στους 4 η Δόξα Μικροκάστρου και 1 βαθμό η Κοζάνη 2004. Επόμενη αγωνιστική, 10η, Κοζάνη 2004 Δανάη, ΑΕΠ Ερδίκα Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, Ατρόμητος Πλεμαϊδας ΑΕΚ Καλαμιάς, Κεραυνός Πετρανών, Πρόοδος Κομνηνών, Δόξα Μικροκάστρου, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Ερμής Ασβεστόπετρας, Δόξα Βερμίου Πύργων, Ρεπό, το Βέρμιο Καριοχωρίου. Στην τρίτη κατηγορία, 14 τέρματα σημειώθηκαν στην πέμπτη αγωνιστική. 2 νίκες γηπεδούχων, 2 φιλοξενουμένων και 1 ισοπαλία. Πήρε τον ντέρμπι κορυφής η Δάφνη Πολυμήλου. Στην δεύτερη θέση αναρριχήθηκε ο Άργυρος. Να δούμε τα αποτελέσματα. Δάφνη Πολυμήλου, Πόντι Μεσοβούνου 1-0, Αναγέννηση Αργύλου, Εορδαϊκός 2-1, Ηρακλής Δρεπάνου, Αστραπή Κλήτου 1-3, Εθνικός Πτολεμαϊδας, Δράση Σωτηλίου 1-1, Βυζαντινός Αετός Πτολεμαϊδας, Αναγέννηση Εράτερας 1-3. Στην βαθμολογία, Δάφνη Πολυμήλου 12 βαθμούς, Αναγέννηση Αργύλου 10, Πόντι Μεσοβούνου 8, Βυζαντινός Αετός Πτολεμαϊδας στους 7 μαζί με τον Εθνικό Πτολεμαϊδας, στους 6 βαθμούς Αναγέννηση Εράτηρας, Αστραπή Κλήτου Ηρακλής Δρεπάνου στους 5 βαθμούς, Φύσιγμα Εορδαϊκός 2 βαθμούς, Δράση Σωτηλίου στους μείον 2. Επόμενη αγωνιστική, 6η, Αναγέννηση Εράτηρας, Αναγέννηση Αργύλου, Δράση Σωτηλίου, Φύσιγμα Εορδαϊκός, Πόντι Μεσοβούνου, Βυζαντινός Αετός Πτολεμαϊδας, Αστραπή Κλήτου, Εθνικός Πτολεμαϊδας, Δάφνη Πολυμήλου, Ηρακλής Δρεπάνου. Αυτά με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Να περάσουμε σε εικόνα, να περάσουμε σε γκολ. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Μακεδονικός Κοζάνης, Τιτάν Σερβίων 0-0. Μοιράστηκαν βαθμούς, αλλά και τις εντυπώσεις Μακεδονικός Κοζάνης και Τιτάν. Το παιχνίδι μπορεί να ήρθε ισόπαλο, αλλά ήταν αρκετές οι ευκαιρίες που έχασαν οι δύο ομάδες σε ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και παρόλο που το γήπεδο γλιστρούσε και ήταν βαρύ, παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Στο 38 έχουμε το φάουλ του Μουρατίδη, γυριστή κεφαλιά Παπαθανασίου λίγο έξω. Στο 40 μπαλιά τετατέτ του Σαλτσίδη στον Τσικόπουλο που πλασάρει για να αποκρούσει με τα πόδια πάντως και συνέχεια να μπλοκάρει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας, ο Γιάννης ο Πάντος του Μακεδονικού, έσωσε την ομάδα του στην προηγούμενη φάση. Στο 51 αντεπίθεση με τον Τσικόπουλο για τον Τιτάν, ο οποίος προσπαθεί να κρεμάσει τον Πάντο, αλλά ο πανύψιος θεματοφύλακας του Μακεδονικού θα μπλοκάρει άνετα. Στο 57 Γεωργιάδης στον Ευθυμιάδη, κάθετη στον Λάμπρο, διαγώνιο σου την μπάλα λίγο έξω. Στο 59 ο Γεωργιάδης θα βρει τον Ευθυμιάδη έξω από την μεγάλη περιοχή, πλασέ έξω από το κάθετο δοκάρι. Στο 63 πάλι με τον Γεωργιάδη από τα δεξιά που θα βγάλει παράλληλη σέντρα, ο Θωμαΐδης πλασέ out. Στο 72 σούτ Ευθυμιάδη αποκρούει ο Γκόγκος. Μεγάλη ευκαιρία στο 74 για τον Τιτάν με τον Μπάρα, παράλληλη παλιά μέσα στην περιοχή. Ο Τσικόπουλος μόνο σουτάρει, αλλά ο Πάντος σώζει την εστία του. Ένα φάουλ για τον Τιτάν, θα μπλοκάρει ο Πάντος και θα βγάλει σε αντεπίθεση τον Λάμπρου.
ο αμυντικός του Τιτάν θα γλιστρήσει. Στο 81 αυτή η ευκαιρία θα πλασάρει, θα αποκρούσει ο Γκόγκος, η μπάλα στον Ευθυμιάδη, θα σημειώσει τέρμα, αλλά θα ακυρωθεί ως offside. Βελβεντό Κοζάνη 0-4, Κώστας Τσιόρας. Αέρας πέρασε από τον Βελβεντό η Κοζάνη, σημειώνοντας μια εμφατική νίκη που συνοδεύτηκε και με καλή εμφάνιση. Με την νίκη της αυτή η Κοζάνη πέρασε μόνη πρώτη στη βαθμολογία, αφού εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα του μακεδονικού Σιάτιστας που έχασε 0-2 στην έδρα του από τη Χαραυγή. Εδώ στο 16, Κοτσαντίσογλου κεφαλιά πάσα στον Δούμα, Σάβας Κοταρίδης 0-1. Ένα offside που υποδείχθηκε από τον επόπτη, διαμαρτυρίες. Η Κοζάνη διπλασίασε τα τέρματα στο 39, που το γλίδι στη σέντρα και ο Κοτσαντίσογλου με δυνατό σουτ 0-2. Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία με το Δούμα να πλασάρει μετά από πάσα του που το γλίδι. Κοζάνη πάλι στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Σου του Κοτσαντίσογλου αποκρούει ο τερματοφύλακας. Δούμας θα εκτελέσει το φάουλ. Γυριστεί κεφαλιά του Σάβα Κοταρίδη 0-3. Στο 56. Εδώ άλλη μια καλή ευκαιρία για την Κοζάνη. Σουτ πάλι του Κοτσαντίσογλου. Μπλοκάρει το τερματοφύλακας του Βελβεντού. Και στο 77 έγινε το 0-4 μετά από προσπάθεια και σουτ του Νίκου του Τραυλού. Κάτι προσπάθησε να κάνει το Βελβεντό, κεφαλιά του Γκίκα πέρασε έξω. Να περάσουμε σε ένα άλλο παιχνίδι, στο που πολύ συζητημένο, με αυτό το πολύ συζητημένο το fair play, το είχα ξαναπεί και παλιότερα και σε προηγούμενες χρονιές, ότι αυτό το fair play μόνο μπελάδες φέρνει και εφόσον δεν τηρείται σωστά. Είμαι κατά του fair play, εφόσον δεν τηρείται σωστά. Δεν είναι δυνατόν για όλες τις ομάδες. Φωνάζουν, βγαίνει ο άλλος τετ' α τετ, πέτα την μπάλα έξω, πέτα την μπάλα έξω, θα την πετάξει την μπάλα έξω. Αυτός, συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τηρεί το fair play. Η άλλη ομάδα πώς αντιστρέφει το fair play, πολλές φορές, όχι πολλές, τις περισσότερες φορές, τις γυρνάει στον τερματοφύλακα. Εφόσον το fair play δεν τηρείται σωστά, ας σφυρίξει ο διαιτητής όποτε κρίνει αυτός. Δική μου άποψη. Μπορεί να είναι λαθασμένη, αλλά είναι δική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Χίλων, ΑΕΚ Κοζάνης 3-0, Κώστας Τσιόρας. Καλό παιχνίδι, πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες. Εδώ μια με τον Καραγιώργο, φάουλ του Καραγιώργου από κρούει τερματοφύλακας. Προλαβαίνει τον Σαλονικίδη ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Χίλων. Πάλι η ΑΕΚ στην επίθεση. Κεφαλιά σώζει ο Τσιούλης. Την κεφαλιά του Τρούπκου. Η ΑΕΚ που είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες, δεν μπορούσε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από την άλλη πλευρά και ο ΠΑΟΚ Χίλων είχε τις δικές του ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν εύστοχος. Χάθηκαν ευκαιρίες με τον Καραγιώργο, με τον Σαλονικίδη. Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο ένα offside που σφυρίζεται, που σημειώνεται μάλλον από τον επόπτη. Διαμαρτύρονται οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο 47. Πάσα του Μπαλίτσα, ο Παπαρίζος που ήταν σε θέση offside κινήθηκε προς την μπάλα, αλλά την άφησε να περάσει. Εδώ έχουμε το fair play. Ο Μπαλίτσας πάει να βγαίνει επίθεση. Υπάρχει το fair play. Η μπάλα βγαίνει πλάγια.
Φάουλ του Καλιακούδα. Αποκρούει ο Παπαγερίδης. Στο 70 μετά από κόρνερ του Καστάμι, ο προηγουμένος Γιάννης Τιούλης στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά 1-0. Είπαμε ο Πάο Κύλος φέτος εντυπωσιάζει. Κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Το 2-0 έγινε στο 73 μετά από μια περίεργη φάση που προκάλεσε πολλή συζήτηση με αυτό το fair play. Σε αντεπίθεση ο Πάο Κύλων, ο τερματοφύλακας φωνάζει να πετάξει την μπάλα, ο Αθανασιάδης την πετάει στα δίχτυα. Μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες και ένταση, οι παίκτες του Πάο Κύλων στη συνέχεια έκατσαν ακίνητοι για να σημειώσει η ΑΕΚ κάποιο, το τέρμα μάλλον που δέχτηκε, μη τηρώντας όπως υποστήριζε το fair play. Οι παίκτες της ΑΕΚ όμως δεν θέλησαν να σημειώσουν το τέρμα, συνέχισαν το παιχνίδι. Πολλές αντεκλήσεις. Εδώ το γκολ για τον Πάο Κύλων, το 2-0. Το 3-0 μάλλον. Και μια ευκαιρία για την ΑΕΚ, πάλι κλασική. Το 3-0 το έκανε ο Στέφανος ο Νάστος. Χειροπαρεξηγημένο το fair play. Έγινε η αιτία να χαλάσει η ατμόσφαιρα σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Αναγέννηση Πλημμύρας, Γαλατινή 0-1. Βασίλης Πουλασικίδης. Το ένα σπουδαίο διπλό της Γαλατινής μέσα στην αναγέννηση. 0-1. Καλό παιχνίδι. Αρκετές ευκαιρίες. Βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Η Γαλατινή πήρε τους 3 βαθμούς με ένα γκολ που σημείωσε νωρίς-νωρίς. Στο μόλις το 3 με κεφαλιά του Ντουρμίση ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Γκέτσιου. Στο 5 είχαμε μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλατινή με τον Γκέτσιο που σούταρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Σειρά της αναγέννησης. Έχουμε πρόωρο το κόρνερ εδώ, άλλη μια καλή ευκαιρία για τη Γαλατινή. Η σειρά της αναγέννησης με σουτ του Χαραλαμπίδη, κατέληξε out. Μεγάλη ευκαιρία, διπλή μάλιστα για τη αναγέννηση με Παναγιώτου και Δαλκερανίδη. Δεν πετυχαίνουν οι ποδοσφαιριστές της αναγέννησης το γκολ. Γκέτσιος φάουλ στο τείχος, θα γεμίσει στην περιοχή, θα βρεθεί μόνος παίκτης της Γαλατινής, θα αποκρούσει με τα πόδια. Νέο ωραίο φάουλ του Γκέτσιου, η μπάλα φτάνει στον τερματοφύλακα, χάνει την μπάλα, εκεί βρέθηκε ο Αλεξίου που από κοντά δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Κεχαγιά. Στο 90 μια καλή ευκαιρία με σουτ του Βλαδίκα για να ισοφαρίσει η αναγέννηση που ο τερματοφύλακας της Γαλατινής απέκρουσε. Μακεδονικός Χιάτιστας, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής. 0-2 με 2 γκολ στις καθυστερήσεις για την ομάδα της Χαραυγής. Το 0-1 ο Ναθαναηλίδης στο 90 με φοβερό σουτ. Το βλέπουμε από 30 μέτρα. Σπύρος Γκανίδης τα πλάνα. Να ξαναδούμε τον γκολ σε αργή κίνηση. Πραγματική βολίδα. Ευνηδίασε τον τερματοφύλακα. Και το 0-2 στο 93 με τον Τακίδη. Μεγάλο διπλό ομολογουμένο σε αναγέννηση της Χαραυγής, συγγνώμη. Μάψα Αγίας Παρασκευής, Άνω Κόμη, 1-1. Ντέρμπι με τα όλα του στο παιχνίδι. Δυνατές μονομαχίες, 2 γκολ. Αλλά μετά το σφύριγμα του διαιτητή, οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια. Εδώ νωρίς-νωρίς, το 16, ο Τσουλάκης, παράλληλη σέντρα και ο Μητσόπουλος έκανε από κοντά το 0-1. Η Άνω Κόμη που πατούσε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, θα σημειώσει και δεύτερο γκολ, αλλά θα ακυρωθεί ως offside εδώ.
Υπήρξαν και αρκετές διαμαρτυρίες των δύο ομάδων. Εδώ στο 44 θα δούμε εάν ακόμη διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, αλλά είναι καθαρά έξω η ανατροπή, αν έγινε, γιατί ο διαιτητής δεν συνέχισε μάλλον το παιχνίδι. Στο 44, στο 48, σειρά της Αγίας Παρασκευής να ζητήσει κάτι εδώ με τον Κωνσταντινίδη, συνεχίστηκε το παιχνίδι. Στο 50, νέες διαμαρτυρίες της Ανοκόμης για πέναλτι επάνω στον Τσουλάκη. Θα ξαναδούμε τη φάση. Είχε αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις το παιχνίδι. Στο 61, φάουλ του Καλαμπούκα μέσα στην περιοχή, κόντρες, η μπάλα θα φτάσει στον Καλημέρι που από κοντά θα ισοφαρίσει σε 1-1. Η Αγία Παρασκευή που ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησε ευκαιρίες αρκετές, είχε και δύο δοκάρια. Στο 84, λάθος της άμυνας της Ανοκόμης, ο Καλημέρης μόνος πλασέ στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 89, σουτ του Τσίρου πέφτει στη γωνία του και σώζει ο Μούσιος. Και στο 93, φάουλ του Καλημέρη, δεύτερο οριζόντιο δοκάρι για την Αγία Παρασκευή. Επόμενο παιχνίδι, ΕΑΣ Μικροβάλτου Έλατος Ελάτης 02, μικρόβαλτο.gr. Τοπικό καβουνιώτικο ντέρμπι στο γήπεδο Τρανοβάλτου μεταξύ του Έαντα και του Έλατου Ελάτης. Δίκαια νικήτρια η ομάδα της Ελάτης 0-2. Το 0-1 στο 72 από τον Γιώργο τον Κιουλτζή. 0-1. Γιώργος Κιουλτζής, έμπειρος ποδοσφαιριστής. Ένας άλλος έμπειρος ποδοσφαιριστής στο 81 θα κάνει το 0-2. Ο Θανάσης Γκοντουβάς. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Κοζάνη 2004, Ατρόμητος Τολιμαίδας, 1-6, άνετο πέρασμα, Σύφουνας ο Ατρόμητος, πέρασε μέσα από τη Νέα Νικόπολη με το εμφατικό 1-6. 4 πανομοιότυπα γκολ, 0-1 στο 2, Παπαδόπουλος Ακυρίκ Κόρνερ, Ίτσκος 0-1, στο 5, στο 7 μάλλον, Καρμπών με τον Παπαδόπουλο Ακυρίκ Κόρνερ, Αργυρόπουλο κεφαλιά 0-2, Εδώ μια καλή ευκαιρία από Κρουίσου του Αβραμίδη, από Κρουίος Γιάμπρας. 0-3, κόρνερ του Παπαδόπουλου, κεφαλιά του Αργυρόπουλου 0-3. Νομίζω ότι βλέπεις τις φάσεις σε επανάληψη. Εδώ ο Αβραμίδης θα αποφύγει και τον τερματοφύλακα, θα κάνει το 0-4. Μετά από κάθετη του Μπανόρ, ο Αβραμίδης θα βρεθεί μόνος. Στην επίθεση πάλι ο Ατρόμητος, στο 56 Αργυρόπουλος κάθεται στον Παπαδόπουλο, πλασέ, η μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Στο 70 ο Αβραμίδης στον Αργυρόπουλο θα μπει στην περιοχή, δυνατό σουτ και 0-5 με χατρίκ του έμπειρου σκόρερ του Ατρόμητου. Στο 75 κόρνερ Παπαδόπουλου και με κεφαλιά Χμαλωτίδης κάνει το 0-6. Στο 82 θα σημειωθεί το γκολ της τιμής για την Κοζάνη 2004 με τον Ντόντα να γράφει το τελικό 1-6. Αυτά με τα παιχνίδια στην ΕΠΣ Κοζάνης. Πάμε να δούμε τι έγινε στους όμορους νομούς. Συναρπαστικά τα πρωταθλήματα και στους όμορους νομούς. Να ξεκινήσουμε από την ΕΠΣ Γρεβενών. Πήρε το διπλό και παραμένει πρώτος ο Καμβουνιακός. Λίγησε την στεναρία αντίσταση του Μεγάρου η Σιρήνα. Πήρε το γρεβενιώτικο ντέρμπι ο Πυρσός. Καταιγίδα ήταν ο Βατόλακος. Ανεβαίνει στη βαθμολογία το Νεοχώρι. Να δούμε τα αποτελέσματα. Αεποντίον Βατολάκου Παλιουριά 8-0. Πυρσός Δεβενά Αεράτα 3-0. ΑΟ Σιρήνα Κεραυνός Μεγάρου 1-0. Νεοχώρι Κοκκινιά 2-1. Άρης Καρπερού, Καμβουνιακός Δεσκάτης 1-2. Ρεπό, ο Άρης Μιλιάς. Στη βαθμολογία, Καμβουνιακός Δεσκάτης 15 βαθμούς, 13 η Σιρήνα, από 9 βαθμούς Νεοχώρη και Γρεβενά Αεράτα, Φας Πυρσός 7, Κοκκινιά 6, Άρης Καρπερού στους 4, από 3 βαθμούς Κεραυνός Μεγάρου και Άρης Μιλιάς, χωρίς βαθμό η Παλιουριά, στους -2 η ΑΕΠ Οντιόματο Λάκου.
Στην ΕΠΣ Καστοριάς τώρα τη μοναξιά της κορυφής, έστω και προσωρινά, απολαμβάνει ο Ηρακλής Πολυκάρπης μετά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής ημέρας. Μετά την ευρεία νίκη του με το αγγλικό σκορ 3-7 που πέτυχε στην έδρα του με τυπικά γηπεδούχο όμως τον ΑΟΚ Κάστορ, πέρασε μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος την αναβολή του αγώνα κεραυνός χιλιοδένδρου Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη. Να δούμε τα αποτελέσματα. 8η αγωνιστική, Νταϊλάκη Γράμμος Μαυροχωρίου 0-4, Παναργιακός Ομόνια Βογατσικού 1-0, Κρόνος Δόξα Μπελοκήπων 1-2, Κεραυνός Χιλιοδένδρου Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, Κάστορ Ηρακλής Πολυκάρπης 3-7, Αστραπή Μεσοποταμίας ΠΑΟ Καλοχωρίου 6-0, Γραμμοχώρια Δόξα Κορισσού 0-0. Στη βαθμολογία, Ηρακλής Πολυκάρπης 21 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας και Παναργιακός 19, Δόξα Κορισσού 14, από 13 Αστραπή Μεσοποταμίας, Δόξα Μπελοκήπων, Κάστορ, Νταϊλάκη, Γράμμος Μαυροχωρίου στους 12, Ομόνια Βογατσικού 11 βαθμούς, Κρόνος 5, 3 βαθμούς στα Γραμμοχώρια, ΠΑΟ Καλοχωρίου 1 και χωρίς βαθμό Κεραυνός Χιλιοδένδρου. Στην Α1 ΕΠΣ Φλόρινας το βιολί του ο Μιλιτεύς. Ακόμα σχοράρει ο Άγιος Παντελεήμονας. Πήρε το ντέρμπι η Βέβη. Αγγλικό διπλό η Αχλάδα. Πέρασε και από τη Λεβέα η Φλόρινα. Μεγάλη νίκη και βαθιά ανάσα για το Αμοχώρι. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ένατη αγωνιστική. Μακεδονικός Βέβης στη Ελαφιλώτα 3-1. Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα. Διαγόρας Βαρικού 9-0. Ελλάς Άνω Καλλινίκης. Ακρίτας Αχλάδας 2-3. ΕΑΣ Αμοχωρίου. Ηρακλής Αρμενοχωρίου 3-1. Άρης Λόφων. Μελιτεύς Μελίτης 1-4. Δάφνη Λεβέας. ΠΑΣ Φλόρινα 0-3. Στη βαθμολογία, Μελιτεύς Μελίτης 27, Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα 24, στους 19 βαθμούς ο Μακεδονικός Βέβης 18, ΠΑΣ Φλόρινα, Θεία Ελαφιλώτα 15, 14 βαθμούς Ακρίτας Αχλάδας, Ηρακλής Αρμενοχωρίου 12, ΕΑΣ Αμοχωρίου 9, 8 βαθμούς Διαγόρας Βαρικού, στους 5 Ελλάς Άνω Καλλινίκης, 3 βαθμούς Άρης Λόφων και η Δάφνη Λεβέας 2 βαθμούς. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνησή της στο γήπεδο της Λευκόβρησης η Εθνική Ελλάδος στις γυναίκες, η οποία δίνει την Τετάρτη παιχνίδι στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με την Μεγάλη Βρετανία. Το παιχνίδι θα γίνει στην Λευκόβρηση στις 5 η ώρα. Οι φίλαθλοι να βρεθούν εκεί, να δώσουμε για μια άλλη φορά το παρόν σε μεγάλες διοργανώσεις, να δώσουμε μάλλον μία άλλη απόδειξη ότι οι Κοζανίτες δεν αγαπάνε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά και βόλεϊ, όπως το έδειξε, και μπάσκετ. Αύριο, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών θα παρευρεθεί στις 12 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και θα τιμήσει με την παρουσία της την εκδήλωση του Συλλόγου Διαβητικών Νομού Κοζάνης. Διαβητική πορεία. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για τον ζαχαρόδι διαβήτη που είναι αφιερωμένη στην γυναίκα. Πάμε να δούμε τι έγινε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ στην Α2 κατηγορία κοίταξε η Καστοριά στα μάτια των Ηρακλή στο Ιβανόφιο, αλλά γνώρισε την ήττα. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΛ Παπάγου 68-82, Μαρούσια Απόλλων Πατρών. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει 22-11, Ηρακλής Καστοριά 78-68, Χολαργός Αμίντας 78-65, Δούκας Ψυχικό 77-83, Δόξα Λευκάδας Εθνικός 69-61, Περιστέρι Ερμής Αγιάς 80-51, Αρκαδικός Καρδίτσα 64-58. Στη βαθμολογία, Περιστέρι 10 βαθμούς, από 9 Ηρακλής και Χολαργός, 8 βαθμούς Δόξα Λευκάδας, 7 βαθμούς Μαρούσι, Αμίντας, Εθνικός, Καστοριά, Ερμής Αγιάς, Παπάγου και ΑΕΛ, στους 6 Ψυχικό, Αρκαδικός, Δούκας, Καρδίτσα και Απόλλωνας. Στην Β' Εθνική τώρα, στο μπάσκετ, έσπασε το ρόδι η Ελλήμια. Σε αυτές τις νίκες, το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής έκανε η Ελλήμια και μάλιστα εκτός έδρας. Κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα μέσα στους Τιτάνες Παλαμά με 71-76.
Τα αποτελέσματα: Αγρίνιο, Χαρίδα Οστρικούπης 62-81, Ανατόλια Χαλκιδόνα 90-65, Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, Στρατόνι 70-59, Ερμής Λαγκαδά, Φάρσαλα 59-52, Ίκαρης Ερών, Γέφυρα 70-66, Καβάλα Πευκοχώρη 91-72, Τιτάνες Παλαμά Ελίμια 71-76. Ρεπό η Ασπίδα Ξάνθης. Στη βαθμολογία, Χαρίλα Οστρικούπης και Ίκαρης Ερών από 11 βαθμούς. Ερμής Λαγκαδά, Μαχητές Δόξα Πεύκων στους 10. Από 9 βαθμούς, Ανατόλια, Στρατόνι, Φάρσαλα. Στους 8, Καβάλα, Ευρώπη, Ασπίδα Ξάνθης, Χαλκιδόνα και Αγρίνιο. Στους 6, Γέφυρα και Ελίμια. Στους 5 βαθμούς, Τιτάνες Παλαμά. Στην τρίτη εθνική στο μπάσκετ, βαριά ήττα γνώρισε η Πτολεμαϊδα, επέστρεψε στις επιτυχίες ο Πρωτέας Λεβενών. Τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής, Νικόπολη Πρέβεζας, ΑΟΚ Βέρειας 77-69, Κανονικός Αγώνας 65-65, Φέακας Κέρκυρας Πτολεμαϊδα 70-49, Φίλιππος Βέρειας Ιωάννινα 75-62, Νίκη Βόλου Αγρίνιο 172, Ίκαρη Τρικάλων Έβαθρος 67-65, Πρωτέας Γρεβενών Ζέφυρος 67-62, Ρεπό Ιωνικός Ιωνίας. Στη βαθμολογία, Φέακας Κέρκυρας 10 βαθμούς, Φίλιππος Βέρειας Νίκη Βόλου 9, στους 8 Ιωάννινα Ίκαρη Τρικάλων, Έβαθρος Πολυκάστρου, Νικόπολη Πρέβεζας, Ζέφυρος, Πρωτέας Γρεβενών, ΑΟΚ Βέρειας Πτολεμαϊδα στους 6, Αγρίνιο Ιωνικός στους 5. Στην ΑΕΚΑΣΔΗΜ τέλος 3-3 για την Σκιάτιστα, μεγάλες νίκες των Διόσκουρων και της ΑΕ Κοζάνης. Πέρασε από την Φλόρινα ο Ηρακλής Κοζάνης. Τρίτη αγωνιστική, Αριστοτέλης Φλόρινας Ηρακλής Κοζάνης 72-77, Σκιάτιστα Άργος Οριστικό 85-50, Διόσκουρη Κοζάνης Βελβεντό 81-57, ΑΕ Κοζάνης Φίνικας Πτολεμαϊδας 83-53, Ρεπό Λασάνης Κοζάνης. Στη βαθμολογία, η Σιάτιστα στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, από 5 το Βελβεντό, Ηρακλής Κοζάνης και η Διόσκουρη Κοζάνης, στους 4 βαθμούς Άργος Οριστικό και η ΑΕ Κοζάνης, 3 Λασάνης Κοζάνης και 2 βαθμούς Αριστοτέλης Φλόρινας και Φίνικας Πτολεμαϊδας. Και αφού θυμίσουμε στους φιλάθλους να δώσουν το παρόν την Τετάρτη στη Λευκόβρηση 5 η ώρα, να δούμε το μπάσκετ και να βοηθήσουμε την Εθνική Ελλάδας να κάνει ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση με τη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής. Κέρδισε πριν λίγες μέρες μέσα στην Πορτογαλία 66-60. Και αφού ευχαριστήσουμε τους δύο χορηγούς της σημερινής εκπομπής, Διοσκουρίδης Φυτοθεραπεία, επεξεργασία αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Αναράχη Ορδέας, τηλέφωνο 2463-061-700, αλλά και το Γκάζι Καφέ Κωνσταντίνου Καραμαλή 30, με Νόβα και ΟΤΕ TV, σε ένα όμορφο περιβάλλον, απολαμβάνετε το ποτό σας βλέποντας τους αγώνες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Καλή εβδομάδα και να προσέχετε. Η ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestaspor.blogspot.gr.